ερώτηση αφορούσε και τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος και για τις βελτιώσεις του υπάρχοντος δικτύου και βεβαίως τον άξονα Αρχαία Ολυμπία Βυκτίνα Τρίπολη. Δυστυχώς το έργο αυτό, το έχουμε συζητήσει και μαζί, δεν εντάχθηκε στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι, είναι η πρώτη είδηση, το ξέραμε ούτως ή άλλως γιατί δεν είχε ανακοινωθεί. Άρα ερώτησα τον κύριο Καλή αν σκέφτεται να προκρίνει μέσω των περιφερειών τη χρηματοδότηση μέσα από τα ΠΕΠ και αν αυτό θα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Ο κύριος Καραμαλής έκανε μία ανατομή, μίλησε για την πρόθεση και να χρηματοδοτηθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο κρίθηκε τώρα και τα πρακτικά της συνεδρίασης ότι είναι υψηλού κόστους και ότι είναι χαμηλών κυκλοφοριακών φόρτων. Άρα το έργο δεν είναι χρηματοδοτήσιμο. Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, αν θυμάστε. Βεβαίως. Έτσι. Αλλά είπε ότι προχωρά στην ολοκλήρωση γεωτεχνικών ερευνών που απαιτούνται για να αλλάξουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου και όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες θα παραδώσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αναφερόμενος βεβαίως στην παράκαμψη Λαγκαδίων που είναι ο προϋπολογισμός 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα υπόλοιπα δύο τμήματα που αφορούν το Λούβρο, Τριποταμιά, Κόμβο, Ιρέα, το οποίο είναι έργο προϋπολογισμού 116 εκατομμυρίων ευρώ ΦΠΑ και για το κομμάτι της παράκαμψης Σταυροδρομίου, το οποίο είναι έργο 14 εκατομμύρια προϋπολογισμένο συν ΦΠΑ, μας είπε ο κύριος Καραμαλής ότι εδώ γίνονται μελέτες και θα τις παραδώσει στην περιφέρεια για να τα εντάξει στα δικά της ΠΕΠ. Μάλιστα είπε ότι είχε μελέτες από το 2006, θεώρησε σκοπό να τις επικαιροποιήσει, να συνταχθούν όλες οι γεωτεχνικές μελέτες, όλες οι μελέτες κόστου ωφέλους. Άρα, ουσιαστικά η είδηση που βγαίνει είναι πρώτον ότι το έργο δεν εντάχθηκε στα έργα που θα αποτεθούν φόρους Ταμείου Ανάκαμψης και το δεύτερο ότι το Υπουργείο Υποδομών, βέβαια το είμαστε και πει και 6 μήνες πριν, θα παραδώσει τις σχετικές μελέτες στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και θα δούμε, μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ο κ. Καραμαλής, ότι θα ερευνήσει για το αν μπορεί να αντεχθεί αυτό το έργο σε αυτά που θα χρηματοδοτηθούν την περιφέρεια. Αυτό που καταλαβαίνετε απαιτεί και πολιτική απόφαση και πολιτική βούληση και από τις δύο περιφερειακές αρχές και μιλάω για την Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Διαβάζοντας αυτά που απάντησε ο κ. Καραμαλής, ο κ. Υπουργός, επειδή τυχαίνει εγώ σαν μηχανικός, ως μηχανικός στην περιφέρεια, στο Υπουργείο πρώτα και μετά στην περιφέρεια, παρακολούθησα και εργάστηκα σε όλο αυτό τον άξονα που λέω ότι έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 70% και παραμένουν αυτά τα περιβόητα 116 που είπατε και 120 για την παράκαμψη Λαγκαδίων. Τι δουλειά έχει η παράκαμψη Σταυροδρομίου? Καμία σχέση. Εάν πάρετε τον άξονα... Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να... Γιατί αυτό το στέλνει στις καλένδες και το ένα τμήμα και το άλλο. Η μελέτη του Λούβρου διασταύρωση λουτρών Ιρέας είναι ολοκληρωμένη και έχει και τις περιβαλλοντικούς όρους. Και ισχύει μέχρι το 2025. Είναι όριμο και έτοιμο. Είναι πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας. Γι' αυτό ακριβώς και εγώ ρώτησα ευθέως τον κύριο Υπουργό, χωρίς να πάρω απάντηση, αν θα προκρίνει το Υπουργείο Υποδομών η κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν ενέταξε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, που θα μπορούσε νομίζω, γιατί είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο ενοποιεί την Πελοπόννησο και βεβαίως ένας άξονας πρόσβασης προς την αρχαία Ολυμπία, αν θα πιέσει τις περιφέρειες ή θα τις βοηθήσει ώστε να χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕΠ τους. Ούτε σε αυτό πήραμε ξεκάθαρη απάντηση. Το μόνο που είπε το Υπουργείο είναι ότι θα επικαιροποιήσει τις μελέτες, ότι θα ολοκληρώσει τις μελέτες, ότι θα τις στείλει στις περιφέρειες και ότι θα εξετάσει για το αν τα έργα αυτά μπορούν να ενταχθούν. Φοβάμαι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κατά τον κύριο Καραμαλή, το έργο Αρχαία Ολυμπία Βυτίνα Τρίπολη δεν είναι έργο και για την κυβέρνηση βέβαια, δεν είναι προσωπικά του κ. Καραμαλή, για την κυβέρνηση στολικά, δεν είναι έργο πρώτης προτεραιότητας. Γι' αυτό ακριβώς και συνεχίζω τις παρεμβάσεις μου τις κοινοβουλευτικές
γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αναπτυξιακό και για την Ηλία αλλά και για την Αρκαδία. Ξαναρχίσαμε πάλι αυτά που είχαμε πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή κάνει μια παρατήρηση ο Υπουργός και λέει ότι ο δρόμος ο κεντρικός αυτός δεν διέρχεται διαμέσου των λαγκαδίων. Αφήνει τα λαγκάδια απ' έξω. Μα αυτός ήταν ο στόχος, γιατί δεν κατασκευάζεται έργο να πάει να περάσει το δίκτυο το εθνικό μέσα από τα λαγκάδια. Και καλό είναι να πάει να κάνει μια βόλτα ο κύριος Υπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη της Ευρώπης, να δει ότι οι κεντρικοί δρόμοι δεν περνάνε μέσα από τους οικισμούς. Απλά γίνεται παράκαμψη και πας στα λαγκάδια και ξαναβγαίνεις πάλι στον δρόμο τον κανονικό. Επειδή το έχετε το θέμα, έχετε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε πολύ καλά, το σύντημα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή έναν οδικό άξονα ο οποίος είναι πάνω από το 50% ολοκληρωμένος, έχει παγώσει για πάρα πολλά χρόνια και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε βούληση, ούτε διάθεση να βρεθεί χρηματοδότηση, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που πραγματικά θα αλλάξει φυσιογνωμία και της ορεινής Ηλίας, αλλά και της περιοχής της Αρκαδίας που συνδέεται με τον νομό Ηλίας μέχρι την Τρίπολη. Γι' αυτό λοιπόν το ξαναλέω και μέσα από το κανάλι σας και σε εσάς, που ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και από τις αυτοδιοικητικές αρχές και της Ηλίας και της Αρκαδίας, ώστε να προτεραιοποιήσουν αυτό το έργο, να το ζητήσουν και να πιέσουν ή να αποφασίσουν και οι ίδιες πλέον να προχωρήσουν διαδικασίες και να βρεθεί χρηματοδότηση ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Είναι κρίμα. Εσείς λέτε 70%, εγώ να σας το πω ότι είναι στο 50% έτοιμο το έργο. Εσείς ξέρετε τεχνικά καλύτερα τις λεπτομέρειες του έργου. Είναι κρίμα να μείνει ημιτελής αυτός ο οδικός άξονα, ο οποίος θα δώσει άλλη διάσταση αναπτυξιακή και στο κομμάτι της Ηλίας από την αρχαία Ολυμπία μέχρι τα σύνορα Αρκαδία και βεβαίως στην Αρκαδία στο κομμάτι μέχρι και την Τρίπολη, και θα συνδέσει την αρχαία Ολυμπία, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς βεβαίως και του αθλητικού ιδεώδους, συνολικά με την Πελοπόννησο. Και απορώ πώς οι κυβερνώντες αυτό, όχι μόνο οι τωρινοί, και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, όλες οι κυβερνήσεις, δεν το έχουν βάλει ως έργο πρώτης προτεραιότητας. Βέβαια, εδώ θα σας πω ότι και για τον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος, τον οποίο η κυβέρνηση προεκλογικά έλεγε ότι είναι έργο πρώτης προτεραιότητας και ότι θα το κάνουμε το στομότερο δυνατό, σε λιγότερο από 1,5 μήνα κλείνουμε 2 χρόνια διακυβέρνηση. Ακόμα δεν έχουμε πάρει το OK από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθε η κυρία Βεστάγκερ την Παρασκευή στην Αθήνα. Διαβάσαμε σε δημοσιεύματα ότι το έργο Πάτρα Πύργος ήταν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είδαμε καμία ανακοίνωση ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από την κυρία Βεστάγκερ. Ούτε ο κύριος Καραμαλής προχτές μας έδωσε χρονοδιαγράμματα πότε επιτέλους θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στο κομμάτι των οδικών αξώνων, και εδώ εντάσσεται και το αρχαίο Ολυμπία Βιτίνα Τρίπολη. Την ίδια στιγμή, κύριε Παπαϊλίου, που για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, Φερρυππίν, είχε εξευρεθεί χρηματοδότηση και από τα κέρδη των ομολόγων, από τις επιστροφές των ΑΝΦΑΣ και των SMPs, και εντάχθηκε στα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε για τους οδικούς άξονες της Πελοποννήσου να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον και η ίδια ευαισθησία από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό προσωπικά, ώστε να αποκτήσει η Πελοπόννησο ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, να διασυνδεθεί πλήρως και να μην αισθάνονται κάποιοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το πρόβλημα και το θέμα που αναφερθήκατε, επειδή τυχαίνει να είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γουρτινίας, σήμερα έχουμε κύριο θέμα την παράκαμψη των λαγκαδίων και την κατάσταση που βρίσκεται και τι κάνουμε με τους κυβερνώντες. Είναι κύριο θέμα. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει αρκετές φορές και με το Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος συμφωνεί σε όλα, ακόμη και με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη του Νομού Ηλίας. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε μια πρώτη σύσκεψη όλοι αυτοί οι φορείς για να απευθυνθούμε στον κύριο Καραμαλή και να δούμε επιπλέον, επιτέλους, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Γιατί η χρηματοδότηση σε αυτό το έργο, η χρηματοδότηση σε αυτό το έργο είχε ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πριν τον κορονοϊό και πριν υπάρξει το Ταμείο Ανάπτυξης.
Να σου πω, κύριε Βαϊλίου, και ο ίδιος ο Υπουργός όμως είπε ότι ενώ υποβλήθηκε όντως αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λόγω χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου, δεν εγκρίθηκε αυτό το αίτημα. Άρα αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει οι τοπικοί αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα οι περιφέρειες να πάρουν την απόφαση να εντάξουν στα ΠΕΠ τους ή να ζητήσουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι και σήμερα εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και συνολικά οι δύο Δήμοι, αλλά και οι δύο περιφέρειες που έχουν προφανώς ενδιαφέρον για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα πρέπει να πάρουν σύντομα μια πρωτοβουλία, να καλέσουν και τους κοινοβουλευτικούς της Ηλίας και της Αρκαδίας και όλοι μαζί να πιέσουμε την κυβέρνηση ώστε να το θέσει στα έργα πρώτης προτεραιότητας. Αλλιώς φοβάμαι ότι μετά από 5 μήνες θα ξανακάνουμε πάλι μια κουβέντα με το ίδιο αντικείμενο. Να περνάμε την ώρα μας. Και θα ακούμε υποσχέσεις ότι θα παραδοθούν μελέτες, ναι, ότι θα εξετάσουμε αν θα χρηματοδοτηθεί κτλ. Και ευκαιρία στα θέματα.